κατέβηκε από τα βουνά. Έφτασε στην άκρη στον κάμπο και στάθηκε. Ήρθε από μακριά δρόμο, πολύ αλαφροπάτητος, έτσι που λένε. Ήτανε καλοκαίρι, σκληρό το φως, το χόρτο ψηλά, μοσχοβολούσε τσαΐρι. Έβαλε την παλάμη σκιάδη στο μέτωπο, κοίταξε πέρα, ώρα πολύ, τι έψανε. Εκείνη βγήκε μέσα από το όριμο αραποσίτη, μήτε που ακούστηκε. Στάθηκε ολόρθι μπροστά του, γαλανομάτα, ξανθή, γιωμάτι χυμούς, με χείλη χλωρά κατά κόκκινο κεράσι, λες για να του κόψει το δρόμο. Κρατούσε σινή, σκεπασμένο με πετσέτα λευκή παστρικιά, καρβέλι ψωμί στην αμασκάλη, διπλωμένο σε νοπά κλιματόφυλλα. Η Λίκαινα που ακολουθούσε τον άντρα, δυο οργές του ψήλου, θηρίο σωστό, γύρισε στο πλάι, οσμίστηκε κοφτά τον αέρα, κούνησε μια ψύχα την ουρά της και μερωμένη βολεύτηκε χάμου στα πίσω της πόδια. «Σου έφερα να φας», του είπε η κόρη και ακούμπησε το τάσι στο χώμα. «Ρώτα τη μάνα για να σου πει», του λέει ξανά. Έπειτα γύρισε και χάθηκε αμίλητη μέσα στα κατακίτρινα αραποσίταρα, ταπεινά, όπως είχε πρωτοφανερωθεί. Εκείνος μοιράστηκε δίκαια την δρόση με το ζωντανό. Όταν απόφαγαν, προχωρημένο μεσημέρι, μάζωξε τα αποφάγια στη μαντήλα, τα απόθεσε στο σακούλι του, ζώστηκε τα όπλα κατάσαρκα, ντουφέκι, φυσικλή και αχιαστή, μπάλες, μαχαίρια στο ζωνάρι και ξεκίνησε. Τότε ήταν που ο κάμπος με το αθέριστο σπαρτό σχίστηκε απ' άκρη σ' άκρη στα δυο και χωρίστηκε.